Πού πήγανε? Ήτανε στην Τίνο, λοιπόν. Βρεθήκανε σε άλλα βαφτίσια. Εκεί, ναι. Βρεθήκανε σε άλλα βαφτίσια ο Πρωθυπουργός. Ναι, βρεθήκαν στα βαφτίσια της μικρής εγγονής. Να αλλάξουμε τον τίτλο, φύγει ο τίτλος. Του Πρωθυπουργού. Ξαναπάω να φύγει ο τίτλος. Ή μπερδεύτηκε ο κόσμος και νομίζει ότι πήγε στα βαφτίσια του Κεκέλια. Πού πήγε? Στην Τίνο είχε πάει. Στην Τίνο. Στην Τίνο. Ναι. Παρευρέθηκε εκεί μαζί με τη Μαρέβα Μητσοτάκη στη βάφτιση της μικρής εγγονής της αδερφής του, της Αλεξάνδρας Μητσοτάκη. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του, εντάξει, ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα. Άρα έτσι. Είναι λογικό να πας στις αδερφείς σου το εγγόνι. Έτσι, μπράβο. Και όχι στο υπουργού σου είναι λογικό, τα βαφτίσια. Άρα εδώ πέρα, να λοιπόν, πώς λύνεται ο γρίφος. Γιατί ο Μητσοτάκης δεν πήγε στα βαφτίσια του Κικίλια με την Παλατσίνου, το παιδιού τους. Για ποιο λόγο, γιατί προτίμησε και είναι λογικό να πάει στα βαφτίσια στο σόι του. Ναι, και το πρωτόκολλο, αν θέλεις, αυτό θα προέβλεπε. Το πρωτόκολλο το θρησκευτικό εννοώ. Δηλαδή να παρευρεθεί. Γιατί φωτογραφία είναι αυτή που έχει ο Μητσοτάκης εδώ. Συγχωρείς. Τι φωτογραφία του έχουν βάλει το Μητσοτάκη, πώς βγήκε έτσι. Ήταν τα βαφτίσια όμως. Πολύ έτσι, ε. Λες και, λες και ήταν στη Χάρλεϊ επάνω, του φύσαγε ο αέρας το μαλλί. Τα φύσαγε στην Τίνο του Σαββατοκύριακου, σίγουρα. Οπότε είχε μποφόρ. Ναι. Ο κύριος δίπλα ξέρουμε ποιος είναι στη φωτογραφία. Όχι, δεν γνωρίζω. Πώς είναι ο πατέρας, τώρα δεν ξέρω. Κάποιος σόι θα είναι. Κάποιος από τους συγγενείς είναι σίγουρα. Ή από την εκκλησία θα είναι κάποιος. Όχι, συγγενείς είναι, αλλά ναι. Μάλιστα. Τι άλλο ξέρουμε για αυτή τη βαφτίσια που πήγε? Εσύ λούρο και το ρεπορτάζ. Ναι, βέβαια. Πες μας κάτι, εμείς θα λέμε. Ότι είναι, δεις, είπαμε ότι είναι η μικρή εγγονή της αδερφής του Πρωθυπουργού της Αλεξάνδρας Μητσοτάκη. Πήρε ναι. Το όνομα το κοριτσάκι. Χαμηλώστε το τσίφα στο στούντιο, παρακαλώ. Άν Ελευθερία. Ναι. Πέρα από τον Γυριάκο Μητσοτάκη και τη Μαρέβα, ήταν και ο Κώστας Μπακογιάννης παρέα με την Σία Κοσιόνη και η Ντόρα Μπακογιάννη και η Αλεξία φυσικά στο μυστήριο. Και να πούμε ότι μετά ακολούθησε και γεύμα στην ταβέρνα του χωριού. Μάλιστα. Φάγανε εκεί παραδοσιακά φαγητά από την Τίνο, από το πολύ ωραίο νησί της Τίνο. Να είναι πάντα γερά και ευτυχισμένα τα παιδάκια που βαφτίστηκαν και του Κικίλια και το εγγονάκι της Αλεξίας. Μάλιστα.